Δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα αύριο Τετάρτη σε όλα τα ΑΕΗ και ΤΕΗ της χώρας, καθώς θα διεξαχθούν οι καθιερωμένες εκλογές που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον Μάιο. Μάλιστα, για την Καβάλα, για πρώτη φορά στις 3 δεκαετίες λειτουργίας του ΤΕΗ, οι εκλογές δεν θα γίνουν στους χώρους του Ιδρύματος, αλλά στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας για λόγους ασφαλείας. Όπως δήλωσε στο ΕΝΑ ο πρόεδρος Νάσος Μητρόπουλος, τα περσινά σοβαρά επεισόδια και οι καταστροφές στο ΤΕΗ οδήγησαν στην απόφαση να γίνουν αλλού οι εκλογές, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ψηφοφόρων και της Εφορευτικής Επιτροπής. Στην Καβάλα θα γίνουν οι φοιτητικές εκλογές. Αυτή τη φορά όμως θα γίνουν, ο τόπος διοργάνωσης είναι στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας, γιατί πέρσι είχαμε μια σειρά από επεισόδια και έτσι οι δύο φοιτητικές παρατάξεις που συμμετέχουν, από τη μια μεριά είναι η ΔΑΠ, από την άλλη είναι η ΠΣΚΑΠΑ, αποφάσισαν να πάνε εκτός ΤΕΗ για να κάνουν τις εκλογές. Τα μαθήματα δεν πρόκειται να διενεργηθούν αύριο. Θα υπάρξει αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Το ότι έχουν παραμείνει μόνο δύο φοιτητικές παρατάξεις σε σχέση με το παρελθόν που ήταν έτσι και πιο δυναμική αυτή η διαδικασία και εδώ στο ΤΕΙ, δείχνει κάτι για τους φοιτητές, για το τι σκέφτονται? Οπωσδήποτε δείχνει κάτι, γιατί δείχνει ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο νόμος λίγο πολύ απομακρύνει τους φοιτητές από τα συλλογικά όργανα, κατά τη γνώμη μας ορθώς. Η επιλογή του χώρου είναι για να αποφευθούν τυχόν επεισόδια? Ναι, πέρσι είχαμε επεισόδια. Αν θυμάστε, μας σπάσανε και την κεντρική είσοδο εδώ πέρα και επομένως και για να διασφαλιστεί και η ομαλή λειτουργία των εκλογών, αλλά και η σωματική ακεραιότητα των φοιτητών και κυρίως της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία συμμετέχει και διενεργεί τις εκλογές. Ναι, θεωρούμε ότι είναι μια ικανοποιητική απόφαση του συλλόγου. Το ενδιαφέρον πάντως στην Καβάλα για τις εκλογές των φοιτητών είναι ιδιαίτερα χαμηλό, καθώς χαρακτηριστικό είναι ότι φέτος στον εκλογικό στίβο κατεβαίνουν μόλις δύο ιστορικές παρατάξεις, η ΔΑΠ υποστηριζόμενη από τη Νέα Δημοκρατία και η ΠΚΣ υποστηριζόμενη από το ΚΚΕ. Φέρεστε, σας ενδιαφέρουν να συμμετέχετε? Όχι, εγώ δεν συμμετέχω, έτσι, αλλά ποτέ δεν συμμετείχα. Αύριο έχετε φοιτητικές εκλογές, ενδιαφέρονται οι φοιτητές για τις εκλογές? Δεν ξέρω, φίλοι μου, για τους περισσότερους, για μένα όχι. Για ποιο λόγο έχει έτσι ατονίσει το ενδιαφέρον? Γιατί ίσως δεν υπάρχει πολιτική. Να τελειώνουμε με τον ρατσισμό κατά τον ΤΕΗ, ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Νάσος Μητρόπουλος, σχολιάζοντας την παραδοχή της αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Σίας Αναγνωστοπούλου για υποστελέχωση των ΤΕΗ και πιο συγκεκριμένα του Τμήματος Συνολογίας Δράμας. Οπότε αυτό το οποίο περιμένουμε και το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει, αλλά θεωρώ ότι η κυρία Αναγνωστοπούλου κάνει έντιμη τοποθέτηση πάνω σε αυτό το θέμα, είναι την μετεξέλιξη των ΤΕΗ σε πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, κάτι το οποίο περιμέναμε στο πολυνομοσχέδιο τώρα, το οποίο δεν έγινε, και την απρόσκοπτη διενέργεια διδακτορικών σπουδών από τη μεριά των ΤΕΗ, που επίσης και αυτό δεν έγινε, έγινε με κάποιες διαφοροποιήσεις. Να πω επίσης ότι ισχύει αυτό και από τις 500 θέσεις, 350 δόθηκαν στα πανεπιστήμια και μόνο 150 δόθηκαν στα ΤΕΗ. Αυτό λοιπόν δείχνει από την άλλη μεριά ότι πράγματι υπήρξε και μια συνεχιζόμενη υποστελέχωση των ΤΕΗ γύρω από αυτό το ζήτημα. Επομένως, θα έλεγα ότι ποιο είναι το σημαντικό στην υπόθεση? Το σημαντικό είναι ότι η κυρία Νοσοπούλου έχει αντιληφθεί πλήρως το πρόβλημα. Θεωρώ ότι το κατανοεί, όχι μόνο το κατανοεί, θεωρεί ότι είναι και ιστορική υποχρέωση, η ιστορική υποχρέωσή της ως υπεύθυνη της ανώτατης εκπαίδευσης να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το πολύ αλγινό ζήτημα του ακαδημαϊκού ρατσισμού το οποίο υπάρχει. Δηλαδή τη διάκριση μεταξύ των ΑΕΗ και ΤΕΗ, την ώρα που τα ΤΕΗ είναι γνωστό ότι είναι ήδη ΑΕΗ, που έχουν αναβαθμιστεί, που οι καθηγητές μας έχουν πάρα πολλά προσόντα κτλ. Κτλ. Παράλληλα, ευχές προς τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις απίφθινε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το Τμήμα Παιδείας του κόμματος. Σε αυτήν αναφέρεται επίσης πως στόχος του κυβερνητικού κόμματος είναι η ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ουσιαστικά δηλαδή η κατάργηση των πανελλήνιων εξετάσεων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόταση, πρώτον, δίχρονη προσχολική αγωγή και 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση για όλες και όλους. Ενιαίο λύκειο θεωρίας και πράξης και μεταλλικιακή δημόσια τεχνολογική εκπαίδευση. Και τρίτον, ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.